εκκλησία. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό πρωινό, καλώς συνταμώνουμε εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία. Στο ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας. Η μέρα μας ξεκίνησε και είμαστε και τούτο το πρωινό εδώ και θέλουμε όλους και όλες σας για την ώρα που ακολουθεί να μείνετε στη συντροφιά μας και να μας κρατήσετε ευχάριστη ραδιοφωνική παρέα. Δικά σας μηνύματα πάντοτε ευπρόσδεκτα, τηλεφωνικά, 210-4118-602, 210-4118-640 και ηλεκτρονικά, όπου gis@hotmail.com. Εκεί μπορείτε να μας προτείνετε και ό,τι εσείς θέλετε ή να μας στείλετε και δικό σας υλικό που πολλές φορές έχουμε χρησιμοποιήσει σε διάφορες από τις παραγωγές του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Σήμερα θα μας επιτρέψετε να κάνουμε ένα μικρό ευλαβικό αφιέρωμα στη μνήμη της μακαριστής και ουσίας γερόντισσας Μακρίνας Βασοπούλου, της ηγουμένης της Ιεράς Μονής της Παναγίας Οδηγητρίας στην Πορταριά του Βόλου. Το μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ένα από τα μοναστήρια που ίδρυσε ο μακαριστός γέροντας Εφρέμ, ο φιλοθέητης, ο γέροντας Εφρέμ της Αριζόνα. Το μοναστήρι λοιπόν αυτό του Τιμίου Προδρόμου προετοίμασε ένα DVD αφιέρωμα στην μακαριστή γερόντισσα Μακρίνα και το DVD αυτό κυκλοφόρησε στην Αμερική. Για τη δημιουργία αυτού του ντοκιμαντέρ που αφιερώθηκε στην μνήμη της μακαριστής γεροντίσσης μίλησαν πολλοί από τα πνευματικά της παιδιά. Έτσι λοιπόν σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον Ιωάννη και την Ειρήνη Καρατζόγλου από τον Βόλο, τον γιατρό Νικόλα Μπαλδιμτσή, τον Σταύρο Κουρούση, τον Εμμανουήλ Καπετανάκη, τον Κωνσταντίνο Λάζο και τον Γιώργιο Λάζο, την Ανθούλα Κατσαρέλη, τον Γέροντα Φιλόθεο από την Ιερά Μονή Καρακάλου, τον καθηγούμενο, και τον Αλέξανδρο Λάζο, που θα μιλήσουν για την μακαριστή γερόντισσα. Θα ακούσουμε ανάμεσα στους άλλους και την μοναχή Θεοτέκνη από την Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου Μετεώρων. Όλοι αυτοί καταθέτουν στοιχεία, εμπειρίες, βιώματα από την μακαριστή γερόντισσα της οποίας η ζωή ήταν όντως ουσιακή. Ας γίνει λοιπόν τούτο το πρωινό η αφορμή να γνωρίσουμε το πρόσωπο της μακαριστής γερόντισσας που γεννήθηκε το 1921 και κοιμήθηκε στο μοναστήρι της το 1995. Η γερόντισσα Μακρίνα, ηγουμένη Ιεράς Μονής Πορταριάς Βόλου. 1921-1995. Δοχείο της Χάριτος, είπε η γερόντισσά μας. Είχε πολύ δεκτικότητα στη Χάρη του Θεού. The whole presence of her was talking to us. The way she was speaking, the way she was loving, never Never. Έτσι λοιπόν ξέρουμε ότι γεννήθηκε σε ένα χωριό κοντά στη Σμύρνη και ήρθε προσφυγοπούλα στην Ελλάδα και μάλιστα της τραγουδούσε με ένα τραγούδι και της άρεσε πάρα πολύ που μιλούσε για την προσφυγιά. Της άρεσε πάρα πολύ όταν πηγαίναμε, της άρεσε να τους τραγουδάμε το μικρό καράβι. Thank you.
Εκείνο που μας έλεγε, επειδή είχε την καρδιακή από μικρή, από, τέλος πάντων από κοπέλα που ήταν και αυτά, ήταν 18 πόσο χρονό, είχε πολύ την ευχή. Και επειδή ήταν ορφανή, δούλευε τότε, υπήρχε ένα εργοστάσιο που έφτιαχνε η τσιγάρα και είχε μερικές κοπέλες που τα μετρούσαν, δεν είχε τότε μηχανήματα και αυτά. Τα μετρούσε και μετρούσαν οι κοπέλες τα τσιγάρα με στα κουτάκια για να, τέλος πάντων, τα παραδώσουν. Και όταν η γερόντισσα έλεγε, Χριστέ μου, εγώ θα σου λέω την ευχή και εσύ να μετράς τα τσιγάρα, και όντως πάντοτε δεν είχε κάνει, έλεγε συνέχεια την ευχή, και όταν τα εξέταζε κάποιος υπεύθυνος εκεί τα τσιγάρα, και πάντοτε της γερόντισσας τα έβρισκε σωστά. Πολλές φορές από τις κοπέλες τύχαινε να γίνει ένα-δύο κάποιο λάθος, αλλά στη γερόντισσα, επειδή είχε τόσο πίστη στο Θεό και είχε τόσο την προσευχή, ο Θεός τη βοηθούσε. Η Αγία Γερόντισσά μας τη γνώρισα κοσμικιά ακόμα, στα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Η λέξη κατοχής, η γερόντισσα Πραξία και που γνωρίζει τι θα πει λέξη κατοχή, ήταν που υπήρχε πείνα, υπήρχε δυστυχία, υπήρχε κλαθμός. Δεν υπήρχε το καθημερινό φαγητό. Και με την προτροπή το γέροντα Εφραίμ τον πρώτο, που ήταν πνευματικό παιδί του παππού Ιωσήφ και το γέροντα Αρσένιο στο Άγιο Όρος. Από εκεί η γερόντισσα Μακρίνα και η συνοδεία, που ήταν σύνολο 10 αδελφές, ανοίξαν το μοναστήρι στην περιοχή του Βόλου, ένα χωριαδάκι που λέγεται Σταγιάτες. Μια χρονιά είχε πάει ένα πούλμαν να επισκεφτούν τη Μονή και είχαν ένα σακούλι τελευταίο ρύζι και λένε, κάντε τους ανθρώπους να φάνε. Λέει, ρώτησε, είναι τελευταίο οι αδελφές, δεν θα έχουμε για μας. Κάντε το ευλογημένος, λέει, και θα, η Παναγία έχει και για μας. Και κάναν το τελευταίο ρύζι και φάγανε οι φιλοξενούμενοι, και όταν φύγαν και μετά ήρθε ένας με ένα τσουβάλι ρύζι και τους έφερε. Είχε τόσο αγάπη και εμπιστοσύνη και για τους ανθρώπους και για όλους. Μας έπαιρνε στο κελάκι της εμάς και το τι δεν μας έλεγε εκεί πέρα. Σας αγαπώ σαν παιδιά μου, μας έλεγε. Εάν ήμουνα στο Βόλο, κάθε απόγευμα θα πήγαινα στη γερόντισσα Μακρίνα να της φιλήσω το χεράκι και θα ξαναγύρισε στο σπίτι μου. Να πάρω την ευχή της. Απαραίτητος. Η γερόντισσα Μακρίνα είναι η μητέρα της Εκκλησίας. Έβλεπε ο αναστρεφόμενος μαζί της, εις το πρόσωπό της, την αρετήν της παρθενίας, της ταπεινοφροσύνης, της υπακοής, της ακτιμοσύνης, της απεράντου αγάπης προς τον Θεό και προς τον πλησίον. Και όχι μόνο εις τας ψυχάς των ανθρώπων του κοινοβίου της, αλλά και εις πάντα προσερχόμενων και ζητούντα από αυτήν στηριγμών πνευματικών ή και υλικών. Ήταν ο άνθρωπος της συνεχούς προσευχής και της επικοινωνίας μετά του Θεού και μετά των Αγίων, εκ των οποίων ελάμβανε συνεχώς βοήθεια εις τους πολλούς πειρασμούς, οι οποίοι ήσαν διαρκείς εις το έργο της διαπημάσεως των ψυχών, η οποία της είχαν ανατεθεί. Από κοσμικά πράγματα ήταν, νομίζω, πλήρης. Η αγάπη της ήταν για όλη τη φύση και ιδιαίτερα για τα λουλούδια που την άρεσαν πάρα πολύ. Αλλά περισσότερο ήταν πνευματικά αυτά τα οποία αγαπούσε και μεταφερόταν από τη φύση και από την ευλογία του Θεού και από την επίγεια ζωή επάνω στα ουράνια. Και περισσότερο αυτά τα οποία την ενδιέφερε ήταν τα αγαθά του ουρανού, μεταφερόταν από αυτή τη ζωή στην άλλη ζωή. Και έτσι έκανε πνευματική θεωρία από την επίγεια ζωή και ανέβαινε συνέχεια στα ουράνια. Δηλαδή αυτά που είχε μέσα στην ψυχή της, που ήταν η χαρά, που ήταν η παρηγορία του Αγίου Πνεύματος, φαινόταν στο πρόσωπό της, στη συμπεριφορά της, η οποία ήταν απλή, ήταν ανεπιτίδευτη, ήταν
ελεήμων πάρα πολύ. Αγαπούσε τους πάντες, αγαπούσε τα παιδάκια. Τα παιδάκια που πηγαίνουν, παράδειγμα, όλα τα μικρά παιδάκια, είχε καραμελίτσες, είχε σοκολατίτσες, είχε αυτά να τα δώσει. Έλεγε πάντα τα χρυσά μου, τα διαμαντένια μου. Πάτε σοκολατίτσες, πάτε αυτά. Λοιπόν, έκανε κουμάντο, ακόμα και τα παιδάκια να τα αναπαύει. Και τους μεγάλους ανθρώπους φυσικά να τους βοηθάει. Και απέπεμπε, δηλαδή, εξέπεμπε η ψυχή της, το σώμα της, ας πούμε, το, έτσι, μια σοβαρότητα, αλλά και μια γλυκύτητα μαζί. Και μάλιστα τώρα που θυμήθηκα κάτι που έλεγε, μια, τέλος πάντων ήταν μια κυρία στο Βόλο, η οποία ήταν καλός άνθρωπος αυτά, αλλά είχε μια στενοχώρια, κάτι, ένα κενό μες στην ψυχή της, και έκανε τις δουλίτσες, στα πάντα, δεν είχε κάτι πρόβλημα στην οικογένειά της, αλλά λέει στη φίλη της, δεν ξέρω πώς αισθάνομαι, ένα κενό μες στην ψυχή μου και αυτά. Και μετά της λέει, ξέρεις, μήπως θέλεις να πάρεις τη γερότησα Μακρίνα πάνω στο μοναστήρι, να της το πεις εκείνη, θα σε συμβουλέψει. Και την πήρε, τέλος πάντων, πήρε τη γερότησα Μακρίνα και της λέει, κάτι σου λείπει, προσευχή. Θα λες όλη την ημέρα που θα κάνεις δουλίτσες, θα σκουπίζεις, θα μαγειρεύεις, οτιδήποτε, θα λες, Κύριε σου Χριστέ, λέει σώμα, Κύριε σου Χριστέ, λέει σώμα. Και αυτό το έκανες μάλλον ένα μήνα και μετά την παίρνει μετά από ένα μήνα και της λέει, τη ρώτησα, τι μου χάρισες, λέει, τι σε χάρισα παιδί μου, τι ήταν αυτό, η προσευχή ήρθε στην καρδιά μου, τέτοια, αισθάνθηκα τέτοια χαρά, το στόμα μου να είναι τόσο γλυκό. Τι χαρά είναι αυτή, δηλαδή πετάω και στις δουλειές μου και παντού και θέλω να λέω συνέχεια την ευχή. Στην Ορθοδοξία νομίζω το πιο σημαντικό πράγμα είναι το βίωμα. Η πίστη μας και η σχέση με το Θεό βιώνεται. Και αυτό το βίωμα το έχουν κατεξοχήν οι Άγιοι. Αυτοί είναι που μας μιλάνε για το Θεό, για την Αγία Τριάδα, για τα δόγματα. Αυτοί που τα ζουν και τα βιώνουν. Η Γερότησα Μακρίνα ήταν μια Αγία. Εμείς ζήσαμε θαύματα την Γερότησα. Ζήσαμε βοήθεια, μεγάλη πνευματική βοήθεια. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι σημαντικό το πρόσωπο της Γερότησας, γιατί είναι μια Αγία, όπως είναι όλοι οι Άγιοι στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Εγώ αυτό που μπορώ να καταθέσω, ότι βίωσα την αγιότητα στο πρόσωπο της Μακρίνας. Και τη μεγάλη βοήθεια που πήρα από τη Γερότησα Μακρίνα, έτσι, ήταν πνευματική μου μάνα και ζω μέχρι και μετά θάνατα, έχω ζήσει τη βοήθειά της και την αντίληση προς εμένα. Μπορώ να πω ότι επειδή τώρα είμαι 45 χρόνια μοναχή, ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες μοναστικές φυσιογνωμίες που έχουν περάσει στην Ελλάδα, τις πολύ ασκητικές, και της οποίας η συμβολή όχι μόνο σε μοναχές αλλά και σε πολλούς λαϊκούς είχε βοηθήσει τον κόσμο, ακόμη και οι γιορείτες πατέρες πήγαιναν να τη συμβουλευτούν. Ήταν ψηλή, σεμνοπρεπής, επιβλητική, με ηλαρόφωτο πρόσωπο, επιβαλόταν αμέσως στον επισκέπτη και με την πρώτη στιγμή καταλάβαινε ότι πρέπει να μιλήσει σοβαρά μαζί της για τα σοβαρά προβλήματα της ζωής σου, τι θα διαλέξεις. Είχε παιδεία κατά Θεόν, δηλαδή γνώριζε τα συναξάρια των Αγίων, τα γεροντικά, και ενώ δεν είχε εγκύκλια πανεπιστημιακούς τίτλους, είχε το χάρισμα του λόγου από το Άγιο Πνεύμα. Και όποιος πήγαινε μαζί της μπορούσε να μιλάει επί ώρες και να οικοδομεί τον κάθε επισκέπτη, πολύ περισσότερο έναν που ήθελε να αγαπήσει τον Χριστό. 6 ώρα το πρωί έπρεπε να είμαι θα όρθιοι και να έχουμε σταματήσει για προσευχή. Εάν λόγω της δουλειάς της δικής μου ή διαφόρων άλλων ασχολήσεων καθυστερούσαμε να ξυπνήσουμε, 6 ώρα το πρωί ακριβώς χτυπούσε τηλέφωνο. Παιδάκια μου, κοιμάστε. Ακόμα κοιμάστε. Γλυκυτέρα η προσευχή του ύπνου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, σηκωθείτε. Οπότε αν καθυστερούσαμε να κοιμηθούμε, έβαζα το τηλέφωνο 6 παρατέταρτο.
προκειμένου να βάλουμε τη γερόντισσα να μας πάρει τηλέφωνο, άσε να σηκωθούμε, λέω, να τελειώνουμε. Ήταν πολύς πόνος που χώρισα μετά από που ήμουν πνευματικό της παιδί από το 1965 και έφυγα από κοντά της το 1995. 30 χρόνια. Οπότε, καταλαβαίνετε, δεν ήταν τόσο εύκολο. Είχε πολύ πόνο η γερόντισσα και για τις δύο αδελφές που ήταν μαζί μου, την αδελφή Παρθενία και Αγνή, μας αγαπούσε σαν πραγματική μητέρα, σαν να ήμασταν κανονικά παιδιά της. Ήταν άνθρωπος που πονούσε και αγαπούσε πάρα πολύ, πόσο μάλλον τις μοναχούλες της. Και ήταν μεγάλος πόνος. Από βραδύς μας μίλησε δύο λογάκια, λέει, δεν θα μπορέσω πολλά να σας πω γιατί συγκινούμε, και είχε και την καρδιά της. Θα γράψω κάτι το βράδυ και θα σας το δώσω το πρωί, είτε το έχετε έτσι σαν ευλογία και ανάμνηση από την πνευματική σας μητέρα. Μετά το πρωί, όταν πήγαμε να πάρουμε την ευχούλα της να φύγουμε, ήταν ξαπλωμένη. Είχαμε μία αδελφή νοσοκόμα που είχε κάνει στο νοσοκομείο, σε κάποιο νοσοκομείο στην Αθήνα, και αυτή μάλιστα με πλησιάζει και μου λέει, σε παρακαλώ, πάρτε λίγο πιο γρήγορα την ευχή και φύγετε από τη γερόντισσα, να μην συγκινηθεί, γιατί λίγο η καρδιά της δεν είναι τόσο καλά. Αυτό ήταν. Φεύγοντας μου λέει, θα προσπαθήσετε όσο μπορείτε να κρατήσετε αυτά τα οποία σας έχει νοθετήσει και ο γέροντας και εγώ τόσα χρόνια, να κρατήσετε την προσευχή, την αγάπη, να προσπαθήσετε να βοηθήσετε όλους εκεί τους ανθρώπους που έχουν πολύ ανάγκη, υπάρχει πολύ πνευματικός λοιμός εκεί, έχουν πολύ ανάγκη άνθρωποι από βοήθεια πνευματική, όσο μπορείτε να βοηθήσετε πνευματικώς. Όσο για τα κτίρια και αυτά, καλά, σιγά σιγά, αλλά πιο πολύ να επιδοθείτε στις ψυχές να οικοδομήσετε. Πολύ παλιά. Μας αγαπούσε όλους, όλο τον κόσμο. Είστε τα μοναστήρια που γίνανε έξω, Αμερική, Καναδά, όλα έχουν πάρει το τυπικό και τη σειρά της γερόντισσας Μακρίνας. Και όλα είναι ευλογημένα γιατί έχουν αυτή την τάξη της γερόντισσας Μακρίνας. Όλα ακολουθούν αυτή. Και η γερόντισσα επισκέφτεται όλα αυτά τα μοναστήρια. Είναι παντού. Πηγαίνει, τους επισκέφτεται όλους. Γι' αυτό και έχουν σταθεί τα μοναστήρια και έχουν προοδεύσει στην Αμερική. Και εδώ στην Ελλάδα. Και εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε και εδώ μοναστήρια που είναι όλα παιδιά της γερόντισσας Μακρίνας. Όλες αυτές οι γερόντισσες που είναι. Είναι παιδιά της γερόντισσας Μακρίνας. Και υπάρχει αυτή η ευλογία με τις ευχές του γέροντα Εφραίμου. Everything I have, I need, I owe to her. Everything I have, everything I am, and the fact that we are here, it's because of her. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς που μπήκατε στον κόπο να κάνετε αυτή τη δουλειά. Γιατί σας είπα προηγουμένως, είναι μια υγεία. Και εσείς με αυτή τη δουλειά θα προβάλλετε μια υγεία στην Ορθοδοξία και στην Αμερική. Και επίσης εκείνο που θέλω να πω είναι ότι στο μοναστήριο του Portland, ότι κάθε φορά που έχω πάει, τη νιώθω εκεί. Νιώθω την παρουσία της γερόντισσας Μακρίνας εκεί. Ίσως οι γερόντες Ευπραξία με τις αδελφές έχουν το πνεύμα της γερόντισσας Μακρίνας, έχουν όλη την παρακαταθήκη που τους έχει δώσει η γερόντισσα Μακρίνα, την ακολουθούν πιστά, και νιώθεις ότι είναι εκεί η γερόντισσα Μακρίνα. Είναι το πραγματική ευλογία διημάς η γνωριμία της, διότι είχαμε ένα απτόν παράδειγμα ότι η ακριβή στήριση των εντολών του Κυρίου και ο σταυροαναστάσιμος βίος, εις τον οποίον μας καλεί ο Λόγος του Χριστού, δεν είναι πράγματα ακατόρθωτα, αλλά αντιθέτως γνωρίζουν εις τον άνθρωπον ποια είναι η όντως ζωή και η αλήθεια. Ήθε η ευχή της και η παρησία της προς τον Χριστόν να μας συνοδεύουν και να μας στηρίζουν, μέχρις ότου μας ελεήσει ο Κύριος
να συναντηθούμε μαζί της στη Βασιλεία των Ουρανών. Για πρώτη φορά πήγα στο μοναστήρι την Παναγία Οδηγήτρια στην Ποταριά το 1988 το Δεκέμβριο. Μου ζήτησε ένας ιερέας από την πόλη μου το Ιωάννινα να τον πάω στο μοναστήρι για να ειδεί μια μοναχή που ήταν βαριά άρρωστη. Εκεί στο μοναστήρι, στον Εσπερινό, με εντυπωσίασε το εξής γεγονός. Ένιωσα να βγαίνει η προσευχή μου από την καρδιά μου, αυθόρμητα, χωρίς κόπο και με κατάνοιξη. Και σκέφτηκα, τι τόπος είναι αυτός, τι γίνεται εδώ πέρα. Αυτό ήταν αφορμή να ζητήσω από τη Γερόνισσα να μας δεχθεί με την οικογένειά μου και να μας φιλοξενήσει στο μοναστήρι. Το επόμενο Πάσχα πήγαμε για πρώτη φορά και έξω τη συνέχεια πηγαίναμε στο μοναστήρι. Πάντα κάθε μεγάλη εβδομάδα και κάναμε εκεί το Πάσχα, το καλοκαίρι και άλλες φορές του χρόνου. Πήγαμε πάρα πολλές φορές με την οικογένειά μου και μας αγκάλιασε με αγάπη και έτσι ήμασταν όλοι μια οικογένεια. Όταν ήταν να γίνει η ενθρόνηση της Γερόνισσας Φεβρονίας στον τίμιο πρόγραμμα Σερών, έφυγα από τα Γιάννα με το αυτοκίνητό μου και τα δύο μεγάλα παιδιά, πήγα στην Ποταριά, πήρα τη Γερόνισσα μαζί με την αδελφή Μεροφόρα και πήγαμε στις Σέρες του μοναστήρι. Ανεβαίνοντας από τις Σέρες για το μοναστήρι, το οποίο μοναστήρι είναι μέσα σε μια χαράδρα, ο δρόμος ήταν δύσκολος, είχε πολλές τροφές και είχε πάρα πολύ πυκνή ομίχλη. Δεν έβλεπα στο ένα μέτρο να οδηγήσω. Σε μια στιγμή βλέπω τη Γερόνισσα να σηκώνει το χέρι και να σταυρώνει την ομίχλη. Και αμέσως η ομίχλη εξαφανίστηκε έτσι. Ήταν άρρωστη και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμό στην Αθήνα. Πήγαμε να την επισκεφτούμε μια άλλη γιατρό, φίλη μου, και συζητούσαμε διάφορα πράγματα, σαν γιατροί. Και σε μια στιγμή μας λέει, τώρα ας τα αφήσουμε αυτά και ας πάμε τον νου μας στον Παράδεισο με την Παναγία και τους Αγίους. Ήθελα να μας μεταφέρει σε άλλο κλίμα, στα Αγία να προσκεφτόμαστε εμείς. Με τη Γερόνισσα, εγώ προσωπικά δεν έκανα πολλές συζητήσεις. Ένιωθα την προσευχή της, ένιωθα ότι παρακολουθεί το πνευματικό αγώνα και ένιωθα ότι όπου δυσκολευόμουν, όπου κολούσα, αυτή με έσδωξε, με εξακολούσε και με προωθούσε στο πνευματικό μου αγώνα. Ήταν η μάνα μου, ήταν η πνευματική μου μάνα, ήταν και είναι η πνευματική μάνα και ακόμη και όταν πέθανε και στην κηδεία της νιώθαμε συνέχεια την παρουσία της. Στην κηδεία ήταν μια χαρά. Ήταν έντονη η παρουσία της 40 μέρες μετά και φυσικά εγώ προσωπικά νιώθω σχεδόν συνέχεια την παρουσία της. Δεν νιώθω να μου λείπει η Γερόνισσα Μακρίνα. Ήταν ας πούμε μάνα μου. Μετά το θάνατό της είχα ένα πρόβλημα μεγάλο. Και σχεδόν είχα πάρει λάθος απόφαση. Και ήμουν στο μοναστήρι στον Ξενώνα και μια στιγμή ακούω ένα έτσι επιτακτικό, στιβαρό όχι. Όχι που δεν σήκωνε αντίρρηση, έτσι. Και αυτό το επανέλαβε το όχι, γυρώνησα, το άκουσα από τη γυρώνησα και μετά από 5 λεπτά που πήγαινα προς τον εκεί που είναι ο τάφος της. Φυσικά άκουσε τι έκανε η Γερόνισσα και όπως δείτε ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τη ζωή μου. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν σταματάει να βγάζει Αγίους και σήμερα. Γι' αυτό είναι η ζωντανή Ορθοδοξία και η πίστη μας, γιατί βγάζει Αγίους. Έτσι. Βγάζει Αγίους που μας δίνουν τα βιώματα και μας παρέχουν την Ορθοδοξία. Ζωντανή. Μετά από αρκετό χρονικό διάστημα, χρόνια θα λέγαμε, μια μέρα λοιπόν ανέβηκα πάνω στη Γερόνισσα Μακρίνα και ξεκίνησε μια γνωριμία έτσι, πνευματική. Η Γερόνισσα έτσι μου φέρθηκε με πολύ αγάπη
και πολύ έτσι πνευματική, δηλαδή μητρότητα θα λέγαμε, και μου μίλησε έτσι για τη ζωή της, για διάφορες πνευματικές εμπειρίες. Αυτά που μου είπε έτσι πραγματικά με συγκλώνησαν. Δεν περίμενα να ακούσω τέτοια πράγματα. Και δημιούργησαν στην ψυχή μου μια κατάνοιξη, μια άλλη κατάσταση πνευματική, που για τρεις μέρες και τρεις νύχτες, να καταλάβετε, συνέχεια όπου βρισκόμουν, συγγνώμη. Ναι. Ναι, όχι, λάθος. Όπου βρισκόμουν λοιπόν, συνέχεια τα μάτια μου τρέχαν δάκρυα. Τώρα ενώ μιλάμε και θέλουμε να μιλήσουμε για τη γερόντισσα, θα πρέπει να πούμε και μερικά πράγματα για τον παπά Εφραίμ, ο οποίος μας συνέδεσε με τη γερόντισσα. Λοιπόν, έλεγε λοιπόν ο παπά Εφραίμ ότι ο Κατωνακιώτης, μιλάμε, ο γερόντας, ότι είχε έρθει μια φορά, λέει, ο πατήρ Εφραίμ, που είναι τώρα στην Αμερική, ο γέροντας, έσωσε νέος τότε ιερομόναχος, ο οποίος εξυπηρετούσε πνευματικά το μοναστήρι της Γερόνησσας. Και λέει, έχω μια μοναχή εγώ εκεί πέρα, η οποία είναι έτσι και έτσι και έτσι, έλεγε τα διάφορα, τέλος πάντων, τις διάφορες αρετές που είχε η Γερόνησσα. Ο παπά Εφραίμ, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος έτσι πολύ ζωντανός και πολύ έτσι, δυναμικός θα λέγαμε, του λέει, δεν έχουμε ανάγκη από τις συστάσεις σου, έχουμε κι εμείς λίγη προσευχούλα, θα κάνω, καλώς το Γιώργο μας, θα κάναμε προσευχή και θα σου πω εγώ τι είναι η γερόντισσα. Εντάξει, εσύ μου λες τα δικά σου. Και έκανα, λέει, προσευχή και είδα τι θα πει η γερόντισσα. Η γερόντισσα, λέει, ήταν ένας άνθρωπος, φωτιά ήταν η ψυχή της. Και πώς το διαπίστωσε αυτό? Κάτι πράγματα τώρα πνευματικά είναι αυτά. Της έστειλε ένα λογισμό, λέει. Έκανα προσευχή, δηλαδή, να την προσβάλλει ένας λογισμός, ο οποίος δεν ήταν καλός λογισμός. Ήταν εφάμαρτος. Η προσευχή του γέροντα, παρακόσμιο ο Θεός. Και κοίταζε την ψυχή της, λέει, πώς θα τον αντιμετωπίσει. Τα κατουνάκια. Όταν πλησίασε, λέει, ο λογισμός στη γερόντισσα, πριν προλάβει να την πλησιάσει, πώς φεύγει μια μύγα, πώς φεύγει μια μέλισσα, όταν πλησιάζει στη φλόγα, στη φωτιά, έτσι έφευγε, λέει, πριν προλάβει να σχηματιστεί. Και εγώ όταν και έφευγε, λέει. Και είπα, πω, τι είναι αυτή η γερόντισσα. Τι είναι αυτή η γερόντισσα. Όταν, λέει, αλλά και η γερόντισσα η ίδια έλεγε, η σχέση μας, λέει, με τον πάτερ Εφραίμ είναι, λέει, το Κατωνακιώτη μιλάμε τώρα, εκτός από το γεροντάτες και όλα, είναι, λέει, πολύ, ας πούμε, θαυμαστή. Κάποτε αρρώστησε, λέει, πάρα πολύ, έλεγε η γερόντισσα, και έκανα προσευχή στον πάτερ Εφραίμ με το κουμπουσκινάκι. Αυτοί έχουν τα δικά τους τηλέφωνα. Mm-hmm. Να με βοηθήσει. Έκλεινα τα μάτια μου, λέει, στο κελί μου εδώ στο Πορταριά, και βρισκόμουν μέσα στο κελί του παπά Εφραίμ. Καθαρά. Και τον έβλεπα, λέει, να κάνει σταυρωτά κομποσχήνια. Έκανε, έλεγε, το Κύριε σου Χριστέ λέησόμε, και έκανε το σταυρό του. Κύριε σου Χριστέ λέησόμε, και έκανε το σταυρό του. Θαύμα, λέει. Άνοιγα τα μάτια μου, πάλι στο κελί μου ήμουνα, στην Πορταριά. Έκλεινα τα μάτια μου, ακαραίως μεταφερόμουν στο κελί του παπά Εφραίμ και τον έβλεπα, λέει, καθαρά, όπως βλέπεις, ας πούμε, μια ταινία, έτσι, ένα βίντεο, να κάνει, ας πούμε, προσευχή για μένα, για να με βοηθήσει. Αλλά και ο παπά Εφραίμ έλεγε, κάθε, λέει, Πάσχα περιμένω, λέει, το αυγό της γερόντισσας, το κόκκινο της γερόντισσας μακρύνας. Το θέλω, λέει. Τα αυγά, βέβαια, όταν τα βάψουμε και μείνουν ένα χρονικό διάστημα, χαλάνε τα αυγά συνήθως. Και μυρίζουν και άσχημα κιόλας. Μπορεί να αποσυντίθενται. Το αυγό της γερόντισσας μακρύνας, λέει, όσα χρόνια και να το κρατήσω, λέει, βοδιάζει, λέει.
ούτε μυρίζει, ούτε σαπίζει, ούτε χαλάει, ούτε τίποτα. Γιατί? Γιατί είναι το αυγό της γυρώνησης μακρίνας. Μια μέρα λοιπόν, πήραμε το αυτοκίνητό μου τη γυρώνησης μακρίνα και την αδελφή Εφρημία, θυμάμαι, που ήταν που είναι τώρα σε ένα άλλο μοναστηράκι και την Παναγία Γλυκοφιλούσα στα Σιραψάνη και τη σύζυγο με τα παιδιά και πήγαμε λοιπόν στον πάτερ, στην ημονία του Αγίου Δαβίδ, στον πάτερ Ιάκου, για να το γνωρίσει η γυρώνησα. Θυμάμαι τότε ήταν το μοναστήρι, τα κελιά που μέναμε ήταν, δεν είχαν θέρμανση, είχαν μια σόμπες μέσα. Και η γυρώνησα ήταν και άρρωστη και αυτές οι σόμπες λοιπόν ήταν ξυλόσομπες και έπρεπε τη νύχτα να κουβαλάμε ξύλα. Εγώ ανέλαβα αυτή τη δουλειά δηλαδή να κάνω. Τα οποία ξύλα ήταν από πεύκα ξερά και κυγόταν στο δευτερόλεπτο. Και το πρωί λοιπόν, αφού ξημέρασαμε έτσι, ας πούμε, ήμασταν καπνισμένοι από τα τζάκια και από τις ξυλόσομπες και πέρα, έγινε Θεία Λειτουργία και μετά ο γέροντας ήρθε, ο πατέρα Ιάκωβος λοιπόν, ήρθε στο Αρχονταρίκι και ήταν και η γερόντισσα Αγιοπία, η οποία ήταν έτσι άνθρωπος συνετός και σιωπηλός. Δεν ανοιγόταν εύκολα η γερόντισσα να μιλήσει. Γενικώς και ούτε και πνευματικά θέματα άνοιγε. Ο πατέρα όμως Ιάκωβος, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος προφήτης και διορατικός και προορατικός, κατάλαβε περί τίνος πρόκειται όταν είδε τη γερόντισσα. Και εκεί που ήταν έτσι μετά τη Θεία Λειτουργία, ας πούμε, λίγο ταλαιπωρημένος, ήταν και άρρωστος, βλέπουμε ξαφνικά ένα πατέρα Ιάκωβο χαρούμενο, ζωντανό, όλο κέφι και χαρά, ο οποίος άρχισε λοιπόν να μιλάει συνεχώς για την Παναγία. Έλεγε πολλά θαύματα της Παναγίας, από την πατρίδα του, τη Μικρά Ασία. Και τη γερόντισσα τη μακρίνα λοιπόν, τη μιλούσε πάρα πολύ για τη Θεά. Και έλεγε, εάν ήμουν στο Βόλο, κάθε απόγευμα θα πήγαινα στη γερόντισσα μακρίνα να της φιλήσω το χεράκι και να ξαναγύρισε στο σπίτι μου. Να βάρω την ευχή της. Απαραίτητος. Η γερόντισσα μακρίνα είναι η μητέρα της Εκκλησίας. Γνώρισα την γερόντισσα μακρίνα το 1979 στην Ιερά Μονή Παναγίας του Λέγεται Πορταριά. Το καλοκαίρι. Αυτό ήταν η πρώτη φορά που την είδα. Ναι, γνωριστήκαμε όχι με ιδιαίτερη συζήτηση, αλλά εκείνο που μου έκανε εντύπωση από την πρώτη στιγμή που τη γνώρισα ήταν ότι είχε ένα μεγαλείο στην παρουσία της, ενέπνεε πολύ μεγάλο σεβασμό και φαινόταν άνθρωπος υψηλής ποιότητος. Πράγμα το οποίο με τον καιρό, γνωρίζοντας την από το 1979 έως το 1995 που έγινε η τελευταία της, όχι απλώς δεν μειώθηκε, αλλά αυξανόταν έτη και έτη αυτό το μεγαλείο που ένιωθα για εκείνη, την υψηλή ποιότητά της και το σεβασμό προς το πρόσωπό της. Η Γερόντισσα Μακρίνα ήταν μάνα. Η Γερόντισσα Μακρίνα έδινε στον άνθρωπο που κουβέντιαζε μαζί της την εντύπωση, την μικρογραφία, πώς αισθανόμαστε την Παναγία μας ως μάνα. Με τη γερόντισσα Μακρίνα αισθανόσουν ότι έδινε αυτό σε μικρογραφία, όπως απευθύνεσαι προς την Παναγία, έτσι και η γερόντισσα Μακρίνα έδινε αυτό το μητρικό. Μου είχε πει κάποια πράγματα, τα οποία δεν τα θυμάμαι λεπτομεριακά για να τα αναφέρω. Απλά ότι παιδιόθεν ήταν άνθρωπος πάρα πολύ μεγάλης πίστεως και άνθρωπος που είχε ζήσει πολλά θαύματα στη ζωή της από Αγίους σε κάθε δυσκολία που είχε. Η γερόντισσα Μακρίνα μου έμαθε τη διδασκαλία περί προσευχής. Μιλούσε πάρα πολύ για την προσευχή, μιλούσε πάρα πολύ για το πόσο ο άνθρωπος πρέπει να βιαστεί να προσεύχεται. Κυρίως έδινε πολύ μεγάλη έμφαση ότι πρέπει τη νύχτα να σηκώνεται ο άνθρωπος και να προσεύχεται και ότι αυτό όχι απλώς δεν θα τον κουράσει, αλλά θα του δώσει ιδιαίτερη δύναμη για να βγάλει πέρα και την επόμενη μέρα. Επίσης μου τόνιζε ότι πρέπει να κάνουμε αποθήκευση κανόνος, δηλαδή να κάνουμε περισσότερο κανόνα όταν είμαστε γεροί, ώστε σε κάποια δυσκολία, είτε υγείας είτε γενική δυσκολία, να έχουμε αποθηκευμένο κανόνα για να τον χρησιμοποιούμε τότε. Θυμάμαι, αν το θυμάμαι καλά, ότι εκείνο που έλεγε ότι η καρδιά πρέπει να γίνει θρόνος Θεού, το στόμα μας Εκκλησία και ο νους μας ουρανός.
Θα πω κάτι που ίσως είναι απλό. Όταν ταξιδέψαμε μαζί στην Αμερική και ήρθαμε εδώ το 1991, τις τρεις πρώτες μέρες που ήμουνα στο μοναστήρι της Πενσιλβάνια στην Γερόντισσα Ταξιαρχία, λόγω της αλλαγής της ώρας δεν ήταν δυνατόν να κοιμηθώ. Δεν ήθελα να της αναφέρω κάτι για να μην τη στεναχωρήσω ότι κουράστηκα μαζί της ταξιδεύοντας, αλλά όταν έφτασε τρίτο 24ωρο που έμεινα έπινε, αναγκάστηκα να την πλησιάσω και της είπα, «Γερόντισσα, σας παρακαλώ, δεν μπορώ να κοιμηθώ, μπορείτε να με σταυρώσετε?» Και μου απήντησε, «Το ξέρω», με σταύρωσε και από τότε διορθώθηκα, λες και όλη μου τη ζωή είχα ζήσει εδώ στην Αμερική και δεν είχα έρθει από μια άλλη χώρα με διαφορά ώρας. Μπορεί να είναι απλό, αλλά για μένα ήταν κάτι πολύ μεγάλο. Σαν ένα θαύμα που σου έκανε γύρω της Αμερικής. Ναι, και ότι γνώριζε την κατάστασή μου, γνώριζε ακριβώς πώς είμαι. Μάλιστα. Θα πω κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ότι η Γερόντισσα ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε προβλήματα υγείας. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι καθόλου το μεγάλο ταξίδι δεν κοιμήθηκε καθόλου, τα μάτια της ήταν κατακόκκινα, φαινόταν ότι υπέφερε, παρόλα αυτά ήταν αγόγγιστη, δεν παραπονέθηκε ούτε για ένα λεπτό. Το μόνο που μου είπε 2-3 φορές, μου είπε, «Βλέπεις τον Ατλαντικό που φαίνεται ατελείωτος? Όπως είναι ατελείωτος ο Ατλαντικός, έτσι πρέπει να είναι και η υπομονή μας ατελείωτη σε αυτή τη ζωή. Η ζωή δεν θέλει υπομονή, θέλει υπομονάρες». Ναι, είχαμε πάει τις ανήμερα της Πεντεκοστής και λειτουργηθήκαμε στην Πενσιλβάνια, στον ενοριακό ναό που λειτουργούσε ο πατήρ Ιγνάτιος, ήταν ο ιερέας της ενορίας. Εκεί ένιωσε ότι κάτι είχε ζήσει για ρώτησα μακρίνα, οπότε την παρακάλεσα 3-4 φορές να μου πει τι είχε ζήσει. Στην αρχή δεν ήθελα να μου πει, αλλά τελικά μου λέει, «Παιδάκι μου, έζησα όλη τη γλυκύτητα της παρουσίας του Θεού μας». Η Γερόντισσα Μακρίνα είδε τη δυσκολία του έργου. Συγκεκριμένα έμπαινα στο κελάκι της το απόγευμα και έχοντας δει είτε ιερείς είτε λαϊκούς, την έβλεπα έτσι να πιάνει το κεφαλάκι της και να είναι έτσι σκεφτική και να λέει, «Πω, Βαβυλώνα είναι εδώ. Όλο το Άγιο Όρος να κατέβει. Πώς θα μπορέσει να το διορθώσει αυτό το πράγμα?» Αλλά επειδή είχε πολύ μεγάλη πίστη στον Γέροντα, πίστευε ότι ο Γέροντας και μόνο με την προσευχή του θα μπορούσε να φέρει την αλλαγή που όντως έγινε και το ζούμε τώρα. Επειδή ακριβώς τα πνευματικά σε ψηλό επίπεδο δεν είδαμε αυτό που θα κάνουμε εμείς, τον πολύ αναγκαλισμό, υπήρχε ένας σεβασμός μεταξύ τους, μια αλληλοεκτίμηση, ένα πνευματικό μεγαλείο, επειδή και οι δύο ήταν σε αυτό το μεγάλο ύψος, μια αγάπη η οποία κατέκλυζε το χώρο χωρίς να υπάρχει αυτό το πολύ ανθρώπινο που κάνουμε εμείς. Η Γερόντισσα Μακρίνα εμένα μου είπε για τη Γερόντισσα Ταξιαρχία αυτό που της είπε η Γερόντισσα Ταξιαρχία, ότι κάθε χορταράκι γύρω-γύρω από το μοναστήρι το είχε ποτίσει με δάκρυα και προσευχόμενη για να ριζώσει από το έργο του Γέροντα. Κατάγομαι από το Βόλο, την πόλη στην οποία ήταν και η Γερόντισσα Μακρίνα και η οποία και το μοναστήρι της επάνω στην Πορταριά της Παναγίας της Οδηγήτριας ήταν πολύ κοντά προς την πόλη του Βόλου και επομένως ήταν εύκολο να γνωρίσω σαν πρώτη Γερόντισσα την μακαριστή Γερόντισσα Μακρίνα. Μπορώ να πω ότι επειδή τώρα είμαι 45 χρόνια μοναχή, ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες μοναστικές φυσιογνωμίες που έχουν περάσει στην Ελλάδα, τις πολύ ασκητικές, και τις οποίες η συμβολή όχι μόνο σε μοναχές, αλλά και σε πολλούς λαϊκούς είχε βοηθήσει τον κόσμο, ακόμη και οι γιοί της πατέρες πήγαιναν να τις συμβουλευτούν. Η συμβολή της ήταν κυρίως να αγαπήσουμε τον Χριστό ολοκληρωτικά, με όλη την καρδιά μας, και επίσης και να λέμε συνέχεια την ευχή, το Κύριε σου Χριστέ, Ιε του Θεού, ελέησόν με την αμαρτωλή. Σε αυτό στην ευχή ήταν το κύριο έργο που είχε δώσει και ο παππούς ο Ιωσήφ από το Άγιο Όρος ο ασκητής, το οποίο τη φωτογραφία είχε πάντοτε και στο αρχονταρίκι και στο κελί της. Και η πρώτη ερώτηση που έκανε μόλις μας έβλεπε, δεν έλεγε πώς πάει η υγεία σου, πώς πάει το σχολείο, πώς πάνε το πανεπιστήμιο. Το πρώτο που ρωτούσε, πώς πάει η ευχή, αν έχουμε πρόοδο στην ευχή. Επίσης είχε πάρα πολύ αγάπη στην Παναγία και προσπαθούσε να μας το μεταδώσει αυτή την αγάπη και έλεγε ότι αν θέλουμε να αγαπήσουμε πολύ τον Χριστό,
να κάνουμε προσευχή στην Παναγία, και η Παναγία, επειδή τον έχει και Υιό και νυμφίο της και τον αγαπάει πολύ, στρέφει την καρδιά μας προς τον Χριστό. Και ενώ συμβαίνει να προσευχόμαστε στην Παναγία, ξαφνικά η καρδιά μας αρχίζει και φωνάζει Ιησού. Και πράγμα που το ζήσαμε, γιατί εκείνη ό,τι μιλούσε ήταν από την πνευματική της σπήρα. Μου είχε δώσει μια εικόνα, έδινε συνήθως μια εικόνα για ευλογία της Παναγίας της Οδηγήτριας, και την είχα πάντα μαζί μου και στο κελί μου, στο δωμάτιο, και μαζί μου και στο Πανεπιστήμιο στις εξετάσεις, και θαυματουργούσε η εικόνα της Παναγίας. Συχνά, όταν ήθελε να διηγηθεί ένα θαύμα, δεν έλεγε ότι το είδε αυτή, αλλά έλεγε ότι κάποια αδερφή της μονής είχε δει ένα σημείο. Παραδείγματος χάρη, όταν υποδεχτήκαν τα λείψανα του Αγίου Νεκταρίου, κάποιο μικρό λείψανάκι, έκανε μεγάλη υποδοχή με τα εξαπτέρυγα, με όλη την αδερφότητα έξω, και είδε μια νεφέλη να σκεπάζει όλο το μοναστήρι, τη χάρη του Αγίου Νεκταρίου. Όταν είχαμε την χαρά να μιλάμε μαζί της, και αυτό μπορούσα να το έχω τότε συχνά, γιατί εδώ το μοναστήρι που ήταν το δικό μου ήταν μακριά για να έρχομαι, αισθανόμασταν αυτό που λέει ο Χριστός, που ήταν οι Απόστολοι Λουκάς και Κλεόπας, και μιλούσαν με τον Χριστό στον δρόμο προς Εμαούς, και η καρδιά τους ήταν καιωμένη. Δηλαδή η καρδιά μας αισθανόταν τη θέρμη του Αγίου Πνεύματος όταν μιλούσε με τη γερόντισσα Μακρίνα, και όταν φεύγαμε από το μοναστήρι μας σταύρωνε συνέχεια, και καθοδόν η καρδιά μας έλεγε την ευχή και ήταν πετούσε από χαρά, έδινε πληρότητα χαράς. Μία φορά που ήμουν σε ολονύκτια δειπνία μαζί της, ήμουν πάρα πολύ κορισμένη γιατί ήμουν από σπουδές, και μου έδωσε, λέω, είμαι πολύ κορισμένη, και ρώτησε πώς θα βγάλω την αδρυπνία. Μου δίνει το 300 σε ένα μεγάλο κομβοσχήνι και μου λέει, θα λες, έχω κανόνα στο πρωί να λέω την ευχή. Και πραγματικά στο πρωί ήταν μια πανδεσία η αγρυπνία. Και με όλα τα παραδείγματα που ανέφερε από τους γεροντάδες, από τα ασκητικά, από τις όσιες μητέρες, προσπαθούσε να μεταδώσει αυτό το πνεύμα, να λένε την ευχή μες στον κόσμο, να εκκλησιάζονται, να αφουσιώνονται όσο μπορούν πιο πολλές ώρες στο Χριστό. Και το κατάφερνε, δηλαδή ήξερα και λαϊκούς ανθρώπους που όλη τη μέρα λέγανε την ευχή, τρέχανε στο μοναστήρι να ακούσουν, ξέρω εγώ, τον Εσπερινό, το απόδειπνο. Αυτά. Ναι, στην Ελλάδα που έχει κυκλοφορήσει το βιβλίο, θεωρείται ένα από τα καλύτερα βιβλία στα μοναστήρια για να διαβάσει μία δόκιμη, να διαβάσει μία μοναχή. Δηλαδή, όπως λέμε, θα διαβάσουμε την Κλίμακα, θα διαβάσουμε τον Άγιο Αντώνιο, σε απλοϊκή μορφή. Λέει άλλος, άμα διαβάσει τη Γερόντισσα Μακρίνα για μια σύγχρονη μοναχή, καινούργια, παίρνει ό,τι πρέπει να μάθει για την ασκητική ζωή. Και επομένως, οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου αυτό κυκλοφορήσει, γιατί πέρασε και πολύ σκληρά χρόνια με τη γερμανική κατοχή, ορφάνια, πείνα, θυσία, και ο κόσμος σήμερα είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένος σε παγκόσμια κλίμακα, οπότε ανάλογα ο καθένας είτε βρίσκεται σε πόλεμο, είτε βρίσκεται σε φτώχεια, είτε βρίσκεται σε πνευματική εφορία, από το βίο της και τα λόγια της γερόντισσας Μακρίνας έχει να πάρει πάρα πολλά. Μέχρι που αξιώθηκε να πάει η Παναγία, επειδή μεγάλωσε ορφάνια χωρίς μητέρα, να της δείξει πώς τα βολεύει στην κουζίνα τα πράγματα, πώς να τα βάζει με τάξη και χωρίς πολύ χρόνο. Και είχε αξιωθεί πολλών οπτασιών, αλλά δεν μας τις έλεγε όλες, καταλάβατε, για να ξέρουμε. Όταν χρειαζόταν να οικοδομήσει τις αδελφές, έλεγε κάτι παραπάνω για να στηρίξει τις αδελφές. Επομένως, είναι σημαντικό να κυκλοφορήσει και στην Αμερική ο βίος της γερόντισσας Μακρίνας, γιατί είχε όντως τα σημεία της οσιότητος. Και στον τάφο της και στο κελί της, όταν πάμε στο μοναστήρι της Πορταριάς, πολύ μεγάλη ευλογία να μπαίνουμε στο κελί της και να προσκυνούμε τον τάφο της, αλλά και στο κελί στο οποίο έχουμε αναμνήσει από την παιδική μας ζωή, που μπαίναμε μέσα στο κελί και είχε διαθέσει αρκετές ώρες η καημένη για να μας συμβουλεύει, να μας κατηχεί στη μοναχική ζωή, και έτσι νιώθουμε πολύ ευγνωμοσύνη. Και όσες φορές θα πάμε στον Βόλο και ανεβούμε στην Πορταριά, θα πάμε προσκυνήσουμε το κελί της γερόντισσας Μακρίνας. Είναι έτσι η πολύ μεγάλη ευλογία.
Και πιστεύω και ότι και οι υποτακτικές που έβγαλε και αυτές που έχουν έρθει στην Αμερική, ότι μεταδίδουν από τη Γερότσα Μακρίνα, έχουν πάρει τη σωστή παράδοση και ότι μεταδίδουν ένα γνήσιο ορθόδοξο μοναχισμό. Και αυτό είναι μια πολύ καλή κατάθεση που έχουν πάρει από τη Γερόντισσα. Βέβαια, όπως είναι γνωστό, η Γερόντισσα Μακρίνα ήταν μια ξεχωριστή μορφή, πνευματική μορφή, μια χαριτωμένη μορφή, που και μόνο η εμφάνισή της και μόνο η χάρη που έβλεπε κανείς στην όλη της, στην προσωπικότητά της και στα λόγια της και σε όλα, ήταν κάτι που πραγματικά δεν είχε αμφιβολία ότι αυτή ήταν μια χαριτωμένη μορφή, μια γερόντισσα χαριτωμένη. Ναι. Και ασφαλώς και εγώ αμέσως αυτό το πράγμα ήταν πολύ έντονο σε μένα και συνεχώς κάθε φορά που πήγαινα και πιο πολύ αυτό. Η επίδραση αυτή ήταν πιο μεγαλύτερη, η εκτίμηση και η παρουσία της με είχε πάρα πολύ, ήταν ένα πάρα πολύ δεδομένο πράγμα. Η όλη της εμφάνιση της Ρόντισσας και μεταλλογία της, και είχαμε πάρα πολύ, εκεί εγώ που λειτουργούσα, ερχόταν η Ρόντισσα στην κατοικία μου εκεί στο κελί μου και μου εδηγεί το ώρα εκείνα που γράφει το βιβλίο εδώ από τη μικρή της ηλικία που έπαιρνε ορφανά με τον αδερφό της, τη ζωντανή προστασία της Παναγίας, την βοήθεια της Παναγίας, γιατί ήταν μια χαριτωμένη ψυχούλα η Γερόντισσα, από την αρά της ηλικία αγαπούσε τόσο πολύ τον Χριστό, αγαπούσε τόσο πολύ την Παναγία και είχε τέτοια αγία ζωή από την ανική της ηλικία στο μικρό εξάκι, το πρώτο εξάκι που ήταν εκεί, δεν είχε γίνει ο μεγάλος ναός. Θυμούμε με πόση κατάνοιξη και η Γερόντισσα Μακρίνα και η Γερόντισσα Θοφανό ήταν μεταρρυθμισμένες από την όλη της λειτουργίας σε τέτοιο δέος, σε τέτοια κατάνοιξη πάντοτε με τα δακρυά τους, με συνεχείς μετάνοιες προσκυνήσεις. Και όταν έρχονταν για να στη Θεία Κοινωνία ήταν από τα δακρυά τους. Έχει αφήσει τα ίχνη τόσο ζωντανά της προσωπικότητός της και σε εμάς όλους και στις αδερφές και στον νότερο κύκλο μας, ας πούμε, αλλά και στον ευρύτερο κύκλο του κόσμου. Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που η Γερόντισσα Μακρίνα έχει μείνει η όλη της προσωπικότητα και η όλη της πνευματική προσωπικότητα. Και τώρα μάλιστα με το βιβλίο που εξεδόθηκε από την αδερφές της Μονής, της Μονής εκεί, της δικής της Μονής, πολύ περισσότερο τώρα με την ωραία αυτή, με τα δάγματα της Ρόντισσας, είναι ακόμα πολύ περισσότερο ζωντανή ανάμεσά μας και στον κόσμο και περισσότερο στους μοναχούς και στις μοναχές. Οι λόγοι της είναι τόσο, ήταν ό,τι έπρεπε τώρα στους καιρούς μας να εκδοθεί αυτό το βιβλίο για να ωφελήσει κυρίως τους μοναχούς, πολύ περισσότερο τις μοναχές, που όχι μόνο, αλλά και γενικότερα τις μοναχές να βοηθήσει, και θα βοηθήσει πάρα πολύ. Βοηθεί και θα βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι τόσο ζωντανά τα λόγια της. Ναι. Τόσο χαριτωμένα. Που σε συγκινούν, αλλά και σε βοηθούν πάρα πολύ γνωστικά. Σε ξυπνούν, σε ενεργοποιούν. Φανταστείτε
Τι έκανε η γερόντισσα για μας, ανεπανάληπτες στιγμές, έδινε πάρα πολύ μεγάλη βάση στην προσευχή και ιδιαιτέρως στην πρωινή προσευχή. Η μέρα της αναλήψεως του έτους 95 μου είχε πει ότι θέλω να είσαι εδώ. Λογερόντισσα από γραφείο και μου λέει πάρτε άδεια. Πρέπει να έρθετε, μου λέει, πώς να σας το πω, σας έχω καλέσει άλλη φορά έτσι επιτακτικά. Πρέπει να έρθετε. Κανόνισε την άδεια και ξεκίνησα με έναν αδελφό για την Πορταδιά. Οι δυο μας είχαμε πάει, εγώ και ένας πνευματικός αδελφός. Το αυτοκίνητο όταν πήγαμε, πετούσε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πως έκανε στο όλο, σε ένα άλογο αφηνιασμένο πήγαινε. Ενώ η επιστροφή ήταν ένα παλιό αυτοκίνητο, ερχόταν σαν τον γαϊδάρο. Ερχότανε και δεν ερχότανε, ας πούμε, το αυτοκίνητο του. Και μετά που κατάλαβα ότι έφυγε, ήταν άνεφε αυτή. Η όθηση ήταν όταν πήγαμε. Το τρίμερο αυτό την είδα στην καλύτερη της φάση. Να φανταστείτε ότι κάναμε βόλτες. Αυτή πήρε το μήνυμα. Έχω τη γνώμη ότι πρέπει πνευματικά να αναστατώθηκε με το μήνυμα και το ότι θα έφευγε. Και κάθε βράδυ κάναμε σύναξη για τον Πατέρα Φιλόθεο, τον πνευματικό μας. Της λέω γερόντισσα, τα έχουμε γράψει σε κασέτες. Αυτά λέω δεν ανανεώνονται. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Μου λέει σας πειράζει να τα ξαναπούμε. Θέλω να τα ξανακούσω. Πατέρα Φιλόθεο Ζερβάκο. Αυτό έγινε. Και την Παρασκευή το βράδυ και το Σάββατο βράδυ. Το Σάββατο βράδυ μου λέει ξαναπέστε τα. Μου πάλι γερόντισσα, πάλι μου λέει θέλω να τα ξανακούσω. Και άσα πάλι να τα λέω. Και όπως σας είπα την Κυριακή το πρωί, μετά την εκκλησία, ήταν ανεπανάληπτες οι ώρες αυτές. Είμαστε παρέα, συζητήσεις κλπ. Και 12 η ώρα μπήκαμε στο αυτοκίνητο για να φύγουμε και αυτή στο κελίτη και ετοιμάστηκε για την αναχώρηση. Ναι, βγήκε έξω, μας ευλόγησε στη φωτογραφία αυτή την οποία σας έδειξα, στο μπαλκόνι. Προπερμένως θα βγάλω φωτογραφία. Λέει, ήταν σε φοβερή κατάσταση φάσεως, ας πούμε. Όχι τιμοθάνατη. Άμα ήταν τιμοθάνατη, δεν θα έβγαινε να μας ξεπροβοδίσει, ας πούμε. Εμείς φύγαμε και αυτή αναχώρησε. Δηλαδή, σας ζήτησε. Είχε γνωριστεί με πολύ μεγάλα πνευματικά αναστήματα. Πατέρα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, τον οποίο είχε δάσκαλο στα πνευματικά. Πατέρα Φιλόθεο Ζερβάκο, τη χωρία των Αγιοριτών, τον πατέρα Εφρέμ, με τον οποίο μαζί ξεκίνησαν την πνευματική ζωή, τη γερόντισσα Θεοφανώ. Φανταστείτε ότι όταν βγήκε για λόγους υγείας ο πατήρ Εφραίμ ο Καρτινακιώτης, τον ρώτησαν εάν θέλει τίποτε να τον πάνει οτιδήποτε και πάλι στη γερόντισσα Μακρίνα στο Βολό. Όταν έκανε ευχή άνοιγε δρόμος. Δηλαδή μπορούσε ας πούμε να σου ανοίξει το δρόμο με τις ευχές τις οποίες έκανε, να φύγουν όλα τα εμπόδια και να γίνει αυτό το οποίο αυτή ευλογούσε. Είχε πάει Ιεροσόλυμα, είχε συνδεθεί με ένα ασκητή Ρώσο, τον πατέρα Ιγνάτιο, οι γερόντες ελληνικά, αυτός Ρώσικα, πώς μίλησαν και συνονοήθησαν, μόνο ο Θεός ξεναγνωρίζει. Είχε συνδεθεί με πατέρα Πορφύριο, με πατέρα Ιάκωβο Τσαλίκη, με πολύ μεγάλα πνευματικά αναστήματα. Μία από τις διδασκαλίες της γερόντισσας, η οποία για μένα παρέμεινε ανεπανάληπτη, ήταν η εξής. Λέει, υπήρχε στο Άγιο Όρος ένας ασκητής, ο οποίος ασκητής ήταν πολύ ανεβασμένος, πάρα πολύ ανεβασμένος, και μάλιστα στο ασκηταριό του είχε μία γατούλα, η οποία τη φρόντιζε, διότι του έτρωγε τα φίδια και τα μποντίκια, και είχε και ένα πουλάκι που ήταν η αδυναμία του. Και μάλιστα κάθε μεσημέρι, όταν τελείωνε το παξιμάδι, αυτά τα οποία έτρωγε, τις σελίτσες κλπ, ό,τι περίσσευε, το έβαζε στη χούφτα του και ερχόταν το πουλάκι και έτρωγε από τη χούφτα. Αυτό άρεσε πάρα πολύ στον ασκητή. Ήρθε καιρός που τελείωσαν τα τρόφιμα. Έκανε το εργόχειρο, έπρεπε να κατέβει στη Δάφνη, να δώσει αυτά τα οποία ήταν, να πάρει λίγο καφέ, λίγο ρύζι, λίγο μακαρονάκι, ας πούμε, κάνα παξιμάδι και να έρθει επάνω. Φωνάζει τη γατούλα και της λέει πρόσεξε καλά.
διότι τώρα που θα κατέβω και θα λείψω 2 μέρες από εδώ, να προσέχεις το πουλάκι. Αλίμονό σου, εάν μου πειράξεις το πουλάκι, εάν έρθει κανένας άλλος εδώ και πειράξεις το πουλάκι. Θα σου βάλω κανόνα, θα σου κάνω, θα σου δείξω, φεύγει ο αρχιτήρ. Κατεβαίνει κάτω, γεμίζει τον τουρβά από αυτά τα οποία έπρεπε να πάρει, έδωσε αυτά τα οποία είχε και μόλις έφτασε στο αρχιταριό, βλέπει τα φτερά από το πουλάκι κάτω. Οπότε στεναχωρέθηκε πάρα πολύ. Φωνάζει τη γάτα, παρουσιάζει τη γάτα, άρχισε να κουνάει την ουρά της. Λέει, εσύ έφαγες το πουλάκι, θα δεις τι θα σου κάνω, θα σου βάλω κανόνα, θα σου κάνω, θα σου δείξω. Και ακούει φωνή από τον ίδιο τον Κύριο. Και μάλιστα μου ήταν τόσο πολύ ανεβασμένος που γνώρισε τη φωνή του Κυρίου. Και λέει ότι μην τα βάνει με τη γατούλα, δεν φταίει αυτή, εγώ της έδωσα εντολή. Και αυτός ζήτησε το λόγο από τον Κύριο. Κύριε, του λέει, γιατί το έκανες αυτό? Και ο Χριστός του απήντησε, διότι είχες μοιρασμένη την αγάπη σου. Ο Θεός θέλει όλη την αγάπη να την έχουμε σε Αυτόν. Το άλλο το οποίο μου είχε διηγηθεί ήταν, το έλεγε πολλές φορές αυτό, με το Μωυσή. Όταν ο Μωυσής ήταν με τους Ισραηλίτες στην έρημο, πήγαν να σκάσουν από τη δίψα. Και του λέει ο Θεός, λέει, χτύπα αυτή την πέτρα να βγάλεις νερό να πιούν οι άνθρωποι. Και λέει ο Μωυσής στο Θεό, λέει, μα είναι δυνατόν από αυτή την πέτρα να βγάλω και να πιω νερό? Και μάλιστα οι γερόντες αμακρύνες στο ταξίδι το οποίο έκανε στα Ιεροσόλυμα πήγε και βρήκε αυτή την πέτρα. Είναι, λέει, η πέτρα της αντιλογίας. Και ο Μωυσής δεν έκανε υπακοή αμέσως στον Θεό, αλλά έκανε αργότερα. Και όταν τελείωσε, το απαντάει ο Θεός, διαφτήσου την αντιλογία, δεν θα πας στη γη Χαναάν, τη γη της Επαγγελίας. Και έλεγε ότι εμείς μπορούμε να καταπολεμήσουμε την αντιλογία την οποία κάνουμε με την υπακοή. Γι' αυτό η υπακοή είναι αυτό το οποίο είναι το πρώτο πράγμα που διδάσκεται στο μοναστήρι. Είτε ευλόγησο. Αυτά τα βιώματα τα οποία απεκτήσαμε με τη γνωριμία και την επαφή με τη γερόντισσα μπορούν να συνοψιστούν ως εξής. Ο σκοπός του επιγείου της βίου ήταν η αδιάκοπος εφαρμογή της ευαγγελικής ακριβίας, δηλαδή του θελήματος του Κυρίου εις πάσας τας περιστάσεις της ζωής. Η ζωή της ήταν διαρκής αντιμετώπισης μεγάλων δυσκολιών από τότε που ήταν μικρό παιδί και πειρασμών. Εδοκιμάστη πολύ και στο πρόσωπό της επραγματοποιήθη η ρήσης του ψαλμοδού Δαβίδ, επίρωσάς με και ούχε βρέθη εν εμή αδικία, και δια τους λόγους των χειλαίων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς, λέγει ο Δαβίδης των 16ο ψαλμών. Πάντως έμπαινε τους ανθρώπους πνευματικός και το παράδειγμά της και γενικώς η βιωτή του κοινοβίου την οποία κατεύθυνε η Δία, ήλεγε τον άνθρωπο όταν έκανε κάποια παράβαση και σκέπτεσαι ότι εγώ τώρα τρώω και πίνω και κοιμάμαι και αυτά και η γερόντισσα, οι μοναχές της αγρυπνούν, εκεί νηστεύουν, προσεύχονται για μένα και εγώ ρεμβάζω και γίνεται έτσι ένα είδος ιεραποστολής και αλληλείας ψυχών χωρίς ο μοναχός να καταβάλει ειδική προσπάθεια να πλησιάσει τους ανθρώπους, μόνο η βιωτή του και το παράδειγμά του, ο ασκητικός βίος του, εάν είναι σύμφωνος με τους κανόνες των πατέρων. Και η ερώτηση σε αυτό το θέμα ήταν πολύ προσεκτική, στην ακρίβεια αυτή της ασκητικής βιωτής.
Αντίλαλε από την καρδιά, Echoes from the Heart, ένα DVD με αφιέρωμα στη μνήμη της μακαριστής γερόντισσας Μακρίνας, ήταν το υλικό που ήρθε στα χέρια μας και από αυτό επιλέξαμε και ακούσαμε αποσπάσματα από όσα κατέθεσαν για την μακαριστή γερόντισσα της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας της Πορταριάς του Βόλου, πνευματικά της παιδιά. Ιωάννης και Ειρήνη Καρατζόγλου, Νικόλος Μπαλδιμτσής, Σταύρος Κουρούσης, Εμμανουήλ Καπετανάκης, Κωνσταντίνος και Γιώργιος Λάζος, Ανθούλα Κατσαρέλη, Γέροντας Φιλόθεος, ο καθηγούμενος Ιεράς Μονής Καρακάλου, Αλεξάνδρα Λάζου και θεοτέκνη μοναχή της Ιεράς Μονής Αγίου Στεφάνου των Μετεώρων, ήταν όσοι μίλησαν για τη μακαριστή γερόντισσα στην παραγωγή αυτή που έκανε η Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου στις ΗΠΑ. Να έχουμε την ευχή της μακαριστής γερόντισσας, ένα πρόσωπο μοναδικό, μια ουσιακή μορφή των ημερών μας, στην οποία θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε, φίλες και φίλοι ακροατές. Η ευχή της ας μας σκεπάζει όλους. Καλημέρα. Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.